εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον κύριο Πάνο Μαυρίδη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή καταδύσεων, ρέκορντμαν, ο άνθρωπος που είναι στο βιβλίο Guinness, και όχι μία φορά. Λοιπόν, ο οποίος θα κάνει κάτι πολύ σημαντικό τις επόμενες μέρες. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα μάλλον, γιατί περάσαμε το 10ο. Καλησπέρα. Καταλαβαίνω ότι σήμερα η δημοσιογραφία ήταν πάρα πολύ δύσκολη λόγω των οικονομικών εξελίξεων. Θα τραβήξει πολύ έτσι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη πια δυσφημίσεις. Αρκετά μας δυσφημίσαν στο εξωτερικό. Έχει ανάγκη διαφήμισης. Και πιστεύω ότι διαφήμιση όχι όπως την κατανοούμε εγώ και εσείς, αλλά όπως την καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, οι εχθροί μας στο εξωτερικό. Υπάρχει διαφορά κατανόησης πάνω στο τι εννοούμε εμείς διαφήμιση και στο τι εννοούν αυτοί. Τι είναι σημαντικό ή τι μη είναι σημαντικό. Αυτό θέλω να το, σαν εισαγωγικό να το κάνω. Αυτό που θα κάνω είναι η βουτιά που σας είπα, θα είναι από τη γέφυρα των Παπάδων, θα είναι στο φράγμα. Πρώτη φορά επιχειρεί ο άνθρωπος βουτιά από φράγμα μέσα στο νερό του φράγματος, γιατί η πίεση είναι ένα 60, είναι πάρα πολύ παραπάνω από το αλμυρό νερό. Είναι ραντεβού στα κλειφά, έχει ειδοποιηθεί τον Guinness, έχω μιλήσει με την κυρία Παπαξάνθου, έχει ειδοποιηθεί στο εξωτερικό. Θα κάνετε μία πτώση στο φράγμα, το οποίο ακριβώς. Το νερό έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί από τι ύψος. Είναι μεγάλο το ύψος, δεν μπορώ να υπολογίσω. Μέτρησε 27, ως το 27 που να κατεβεί κάτω η πέτρα. Περίπου δεν ξέρουμε το ύψος. Πάνω από γύρω στα 30 μέτρα. Γύρω στα 30 μπορεί μέτρα. Και παραπάνω. Μπορεί και 30. Και θα πέσετε σε αυτό εδώ. Εκεί πέρα μέσα δεν έχει και φερτά υλικά τώρα στο φράγμα. Γι' αυτό έχει ένα 60 πίεση. Αυτό δεν το έχει επιχειρήσει ποτέ άνθρωπο στον κόσμο. Άμα δείτε το YouTube, ψάξτε παντού, ψάξτε τα αρχεία του Guinness. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Έτσι κι αλλιώς οι δίτες αποφεύγουν τα φράγματα σαν το διάολο το λιβάνι, θα έλεγα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάδυση. Θα παίξει για ξένα δίκτυα. Θα το κάνω ιδιωτικά πρώτα για να δω όλες τις παραμέτρους. Θα το στείλω στα ξένα δίκτυα αλλά και στα εθνικά δίκτυα. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει απλά. Είναι ένα ραντεβού στην κυριολεξία σε νερά χαρτογράφητα. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Το μελετάω πάνω από ένα χρόνο. Ξέρω τι τεχνική θα ακολουθήσω. Τα νερά, τώρα που ήμουν πάνω, διαπίστωσα, έχω φέρει υλικό, αλλά δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Τα νερά είναι παγωμένα. Είναι γύρω στους 12 βαθμούς. Είναι νερά που κατεβαίνουν από το Φαλακρό και φαντάζομαι από τα βουνά της Βουλγαρίας. Είναι δύσκολο άλμα. Μην το επιχειρήσετε ούτε για αστείο. Τα τοπία που είδα εκεί πάνω είναι εκπληκτικά. Εσείς έχετε μαζί σας, βέβαια, θα έχετε και ανθρώπους που είναι τους κανόνες ασφαλείας και αυτά που πρέπει. Θα έχετε... Ναι, τα τοπία είναι εκπληκτικά ανεκμετάλλευτα. Ναι. Δεν με απασχολεί το ύψος, με απασχολεί το πρες, γιατί έχω υπολογίσει ότι θα είναι λίγο πολύ παραπάνω από το αλμυρό νερό, λόγω των φερτών υλικών. Είναι η λεγόμενη υλή. Πιστεύω ότι έχω πάρει τα πάντα στη ζωή μου από καταδύσεις. Τώρα πρέπει να κάνω στην ουσία μία έρευνα πάνω σε πιο στέρεα υλικά. Δηλαδή είναι πιο μεγάλη, είναι το υλικό του φράγματος το νερό, επειδή έχει την υλή μέσα, είναι πολύ παραπάνω η πίεση. 1,5 χρόνο περίπου το σχεδιάζω αυτό, δεν είναι τώρα και το έχω μελετήσει, έχω πάει πάρα πολλές φορές πάνω. Τέλος πάντων, ακούγεται πολύ δύσκολο, είναι ελπίζω δύσκολο. Να πάνε όλα καλά και τη Δευτέρα να τα λέμε από κοντά έτσι και να έχει τελειώσει όλο αυτό. Αυτό θα καταγραφεί και στο βιβλίο Guinness, από ό,τι κατάλαβα. Λογικά. Όχι, γιατί. Μπορεί και όχι. Γιατί. Είναι κάτι που δεν υπάρχει διαγωνιστικότητα, είναι κάτι που δεν ξανάγινε. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να. Είναι αχαρτογράφητο τελείως. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Αποφεύγουν έξω από τα φράγματα, ναι, αλλά όχι μέσα στα φράγματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα πάνε καλά και θέλω να πω ότι είδα τρομερά τοπία, σαν τα φλιόρ της Νορβηγίας, με θερμοκρασίες Ελλάδος όμως, τρομερά ανεκμετάλλευτα, εκπληκτικά μέρη, τόσο κοντά μας, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και για οικονομικούς λόγους εκείνα τα μέρη, από ότι φοβερό πράγμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά από το κοντρόλ μου λένε ότι να προσέχετε, αυτό που μεταφέρουν τώρα. Σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και να σας ευχαριστήσουμε που μου κάνετε γνωστή την περιοχή μας για ακόμη μια φορά. Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Η Ελλάδα να ακούγεται για θετικές ειδήσεις και για αρνητικές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε ευχαριστώ καλά. Και εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί τη Δευτέρα το πρωί. Είναι του. Τη Δευτέρα δεν είναι, Πέτρο και Παύλου.
Για Πέτρο και Παύλο. Δευτέρα είναι. Να. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ βέβαια. Θα μιλήσουμε και πάλι, θα δούμε τι γίνεται. Η ιδιοσιογραφία δεν σταματάει. Να ενημερώσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το ένα channel θα έχει ζωντανές συνδέσεις. Θα έχει ό,τι χρειάζεται για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή. Εκπομπές. Κινούμαστε πλέον στους ρυθμούς της τελευταίας στιγμής. Να ξέρετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και προφανώς σήμερα το βράδυ θα έχει και μια πολύ ωραία ενδιαφέρον εκπομπή ο Σπύρος Λάτσας. Μείνετε συντονισμένοι στο ένα channel. Στις 3 η ώρα ακολουθεί ο Νίκος Τραμπατζής με τον αναλυτή. 4.30 το πρώτο δελτίο ειδήσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το τι συμβαίνει. Να είστε καλά, γεια σας. Έτοιμος, γράφει! Τρομερά ρε πούστη! Απίστευτο! Τέλειο! Τέλειο! Το γράφες! Ναι! Oh! Τρομερή πίεση, Γιώργο! Τρομερή! Γράψε τα πουλιά! Very nice, perfect job! Wow! Είναι πάρα πολύ ψηλό! Very, very high! Δεν... Τρομερό άλμα! Έρχομαι! It's very nice job. Τέλεια. Close.